Ναι Γιάννη, καλησπέρα. Από τη στιγμή που είπε Ακοστόβαλ το τρίτο γκολ στο 95 βέβαια υπήρχε άγχος. Γιατί κάθε παιχνίδι που είναι σε εύθραυστο σκορ μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει μια φάση και να το χάσει το παιχνίδι. Η νίκη για την ακρίβεια. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κινδύνευσε ο Ολυμπιακός, με ξέρεις τη φάση αμέσως μετά το 2-1 που μείωσε ο Ιωνικός με εκείνη την κεφαλιά που έπιασε που έσωσε ο Βατσλικ. Δεν κινδύνευσε, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι ο Ιωνικός ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι και τον 95ο λεπτό. Είχε τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει μετά το 2-1. Εκείνη που έχασε ο Κορεάτης, ο Ουτζο, ήταν από αυτά που λέμε δεν χάνονται. Και βέβαια το δοκάρι του Ραντζέλοβιτς. Τελικά ήρθε το πέναλτι και τέλειωσε το παιχνίδι που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλός ο Ολυμπιακός, αλλά τουλάχιστον είδαμε λίγο στο πρώτο ημίχρονο έτσι κάπως ένα στρωτό ποδόσφαιρο. Είδαμε και μια ωραία φάση transition όπου δίνει το δεύτερο γκολ με νέα πρόσωπα. Ωραία αντεπίθεση πράγματι αυτή του Ισπανού, του Μπιέλ, και έδωσε την assist ο Ιτζόπ. Είχε 5 μεταγραφές ο Ολυμπιακός στην 11, από τους 11 βγάλει το τερματοφύλακα η 10, οι 5 λοιπόν η μισή, σωστά, η μισή ενδεκάδα ήταν μεταγραφές. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο, μακάρι ο Ολυμπιακός να μην χάνει πολύτιμους βαθμούς μέχρι να μπορεί να δέσει, γιατί είναι καλοί παίχτες, φέρνει συνέχεια καλούς παίχτες, φέρνει και άλλους, τον Μπόουλερ που ανακοινώθηκε σήμερα, ο Μαρτσέλο σιγά σιγά όταν θα έρθει θα μπει και αυτός, αλλά για να δέσει αυτό το πράγμα θέλει χρόνο. Είναι σαφές ότι ο Κορμπεράν προσπαθεί αμέσως να κερδίσει μάλλον χρόνο, ξέρω εγώ, τον Μπιέλ σήμερα βασικό, όπως είχε βάλει τον Ουίτζο βασικό, το παλεύει με αυτόν τον τρόπο, έχοντας λίγο το αβαντάζ ότι κάποια παιχνίδια στο Καραϊσκάκι λες είναι... Ναι, ότι είναι πιο βάτο για να... Ναι, άμα δεν τα πάρεις και αυτά έτσι, λες, άμα δεν τα πάρεις και αυτά, τι θα πάρεις, ξέρω εγώ, τίποτα μετά δεν πρέπει να πάρεις. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό που είναι ένα σοβαρό θέμα για τον Ολυμπιακό. Το ζήτημα Κώστα που αναφέρεις θα φανεί επί της ουσίας το μάτς με την Νάντ. Ναι. Η κατάσταση του Ολυμπιακού σε επίπεδο ετοιμότητας και το τι θα προτιμήσει σε επίπεδο επιλογών εκεί σίγουρα, ο Κορμπεράν. Σίγουρα θα έχει και λιγότερα, πώς το λένε, λιγότερες μεταγραφές στην ενδεκάδα νομίζω θα είναι. Ναι. Σχεδόν σίγουρα το θεωρώ. Για να δούμε, μωρέ, για να δούμε. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.